Ειδικά θυμόμενο έχουν γίνει τα περιστατικά βίας ανηλίκων, αρκετά εκ των οποίων βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Νέα αιματηρά περιστατικά καταγράφηκαν σε Κερατσίνη και Χανιά. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νέα μέτρα και δράσεις της αστυνομίας για την πάταξη του δύσκολου αυτού φαινομένου. Δύο ανήλικοι παλεύουν σε κοινή θέα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Ένα ακόμα ντοκουμέντο άγριας συμπλοκής νέων που φέρνει στο φως το Earth News. Συνομήλικοι τους απλώς παρακολουθούν και δίνουν οδηγίες πώς να χτυπάει ο ένας τον άλλον. Άκρως ανησυχητικό είναι το γεγονός πως τα παιδιά αυτά που παρακολουθούν και καταγράφουν με το κινητό τηλέφωνο φαίνεται να το διασκεδάζουν. Ενώ κάποια στιγμή ακούγεται κάποιος από αυτούς να τους ενημερώνει ότι πλησιάζει μηχανάκι. Έρχεται μηχανάκι, ξεκολλάτε! Ένα ακόμη βίντεο με τα ίδια αγόρια στην ίδια περιοχή, στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, αλλά σε διαφορετικό χρόνο. Σκηνή ίδια. Άγριος ξυλοδαρμός και καταγραφή από κινητό τηλέφωνο από συνομιλίκους τους που παρακολουθούν. Ο ένας ματώνει μετά από χτύπημα και κάποιος που παρακολουθεί τον καυγά αποφασίζει να παρέμβει λεκτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, πρόκειται για μαθητές της Δευτέρας Γυμνασίου, οι γονείς των οποίων έχουν κληθεί στην αστυνομία για συστάσεις. Οργάνωση συμμοριών και άσκηση βίας είναι τα χαρακτηριστικά των νέων περιστατικών που καταγράφονται. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το τελευταίο δίμηνο στην επικράτεια έγιναν 40.638 έλεγχοι. 1.418 προσαγωγές και 500 συλλήψεις ανηλίκων, εκ των οποίων 50 για ναρκωτικές ουσίες, 40 για κλοπές και διαρρήξεις, 19 για κατοχή όπλων και 13 για σωματικές βλάβες. Νέο πενταψήφιο νούμερο που θα αφορά σε καταγγελίες για την ανήλικη παραβατικότητα θα τεθεί σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα. 10 ειδικά εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές στην υποδιεύθυνση ανηλίκων Αττικής θα δέχονται μηνύματα όλο το 24ωρο. Παιδιά από αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα συνεχίσουν να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε ανά πάσα στιγμή είτε γονέας πάρει τηλέφωνο, είτε ένας πολίτης, είτε ένα παιδί που κινδυνεύει. Αλλά είτε ένας πολίτης ο οποίος εντοπίζει στη γειτονιά παραβατικά παιδιά τα οποία εκδηλώνουν παραβατικότητα, παραβατικές συμπεριφορές συνεχώς. Το πλέγμα των δράσεων για την αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας περιλαμβάνει σε κάθε πλατεία ήπια αστυνομική παρουσία, προληπτικά κυρίως άοπλες γυναίκες αστυνομικοί αλλά και αστυνομικοί της ασφάλειας με πολιτικά ώστε αν συμβεί κάτι να παρέμβουν. Καταγραφή των ανηλίκων που συστηματικά παραβατούν με μικρές ληστείες και κλοπές. Λειτουργία panic button, αντίστοιχο με εκείνο της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο θα πάρουν όσα παιδιά ή όσοι γονείς επιθυμούν για άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας. Το panic button θα δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ένα παιδί ή ένας γονέας σε περίπτωση επίθεσης.